Δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος, βέβαια, και θα είμαστε στο δρόμο συνέχεια. Την ομπρέλα των κινητοποιήσεων ανοίγουν οι αγρότες της Ηλίας που συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στον πύργο. Τα μέλη της ΟΑΣΥ, εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων και παραγωγή, διαμαρτυρήθηκαν για τις περικοπές των επιδοτήσεων και ανανεώνουν το ραντεβού τους την ερχόμενη Τετάρτη με τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Αγίου Γεωργίου. Ήρθαμε εδώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αναδείξουμε το ζήτημα της μείωσης της εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής που πετάει τους αγρότες σιγά σιγά έξω με το να τους μειώνει τις αποζημιώσεις κατά 50%. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από τους παραγωγούς καταστροφική στα πιο πολλά προϊόντα, με μειωμένες παραγωγές να υπάρχουν σχεδόν σε όλα λόγω των καιρικών φαινομένων και των ασθενειών που δεν αποζημιώνονται όμως από τον ΕΛΓΑ. Μιλάνε για οικολογικά σχήματα και πράσινα άλογα κλπ. Και στην ουσία οι αγρότες έχουν πάρει κάτω από το μισό της επιδότησης φέτος. Οι παραγωγοί δίνουν ραντεβού στα μπλόκα και προετοιμάζονται για ένα θερμό διάστημα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το κόστος παραγωγής αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα ύψη. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ξεκινάνε από 20, 30 και 100 ευρώ την ώρα να ποτίζουν. Υπάρχουν όπως είναι ζητήματα στην Κορινθία που εδώ και 4 χρόνια οι συνάδελφοί μας, οι αμπελιοκαλλιεργητές, δεν έχουν πάρει εισόδημα και ζουν με τις πετσοκουρουμένες αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και με διάφορα παρακάλια από de minimis. Και αντίστοιχα με τις μειωμένες παραγωγές που υπάρχουν στην Ελιά, οι ζημιές που προκλήθηκαν εδώ πέρα στην Αρκαδία από την πατάτα με μείωση 60% από το σάπισμα από τις καιρικές συνθήκες που υπήρξε και διάφορα άλλα ζητήματα όπως αδιάθετα προϊόντα σε εισπεριδοειδή που αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν θα δουν εισόδημα. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση, δεν είχε εισόδημα από πουθενά. Περίμενε να πάρει κάποια αποζημίωση όπως είχαν υποσχεθεί μέσα στο Γενάρη, στο Φεβρουάριο. Η ενημέρωση που έχουμε, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τον ΕΛΓΑ είναι ότι πάμε Μάρτιο-Απρίλιο. Ο κόσμος δεν έχει να επιβιώσει. Κλιμακώνουμε και συνεχίζουμε τις επόμενες ημέρες και καλούμε τους συναδέλφους από όλη την Πελοπόννησο να συσπηρωθούν γύρω από τους αγροτικούς συλλόγους, να έχουν συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις και τις αποφάσεις, προκειμένου σε πανελλαδικό συντονισμό να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματα επιβίωσης που βάζουμε.